Εστίας έπεσε η συγγραφέας Βασιλική Γαβαλά. Οι δράστες άρπαξαν από το σπίτι της 200.000 ευρώ, τα οποία είχε κρύψει μέσα στα βιβλία της. Δείτε τι λέει αποκλειστικά στην Κατερίνα Ρίστα. Ούτε στο πιο εφάνταστο βιβλίο της δεν θα μπορούσε να αποτυπωθεί ο τρόμος που έζησε η συγγραφέας Βασιλική Γαβαλά στο σπίτι της στα Ηλίσια. Μόλις γύρισε από τις διακοπές της και έβαλε το κλειδί στην πόρτα, αντίκρισε ένα βομβαρδισμένο τοπίο. Είχαν ανοίξει και τις ογκοντόκρεμες. Τα ρούχα ήταν έξω οι τσέπες. Είχαν ψάξει και τις τσέπες. Είχαν ανοίξει και το σακουλάκι το μικρό του τραχανά. Για να βρουν κοσμήματα, λεφτά. Τα πάντα είχαν ανοίξει. Το τζάκι είχαν διαλύσει όλο, φαίνεται. Το είχαν βγάλει, τρυπήσαν εκεί. Τα κάντρα όλα κάτω για, ψάχνανε για αν έχουμε από κάτω τίποτα. Είχαν βγάλει και το μάρμαρο από πάνω και τα σιτάρια όλα. Οι ληστές έψαξαν κάθε γωνιά του σπιτιού. Μάλιστα, έβγαλαν ακόμη και τα air condition από τη θέση τους για να δουν αν κρύβονται χρήματα από πίσω. Έψαξαν ακόμη και μέσα στα βαζάκια της κουζίνας και τελικά έφτασαν στον κρυμμένο θησαυρό που βρισκόταν στις σελίδες των βιβλίων της. 200.000 ευρώ που είχε σηκώσει από την τράπεζα για ένα χειρουργείο που θέλει να κάνει στην Αμερική. Τα λεφτά ήταν εδώ. Υπάρχει μία κρύπτη που έχει βάθος και χωράνε βιβλία. Ήταν στον πάτο όλα τα οι δεσμίδες και μέσα σε βιβλία άλλα λεφτά, χήμα 200-500 ευρώ τέτοια. Και αφήσανε μόνο ένα γούρι. Το 2001 μας είχε πέσει σε βασιλόπιτα. Τότε είμαστε πιο τυχεροί, φαίνεται. Η παριανή συγγραφέας είναι σίγουρη. Οι δράστες γνώριζαν την ίδια και την οικονομική της κατάσταση. Λοιπόν, ήταν...